Και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τη μάχη μας καθημερινά και συνεχίζουμε μικρές και μεγάλες μάχες σε όλα τα μέτωπα για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, το χτύπημα της διαπλοκής, της διαφοράς, της φοροδιαφυγής. Έχουμε προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά νομοθετημάτων για την πάταξη του λαθρεμπορίου, καυσίμων και καπνού, για τη διαφάνεια συμβάσει στα δημόσια έργα. Έχουμε επιταχύνει τη διερεύνηση των θάλασσων δανείων στους καναλάρχες και στα πολιτικά κόμματα του δικοματισμού που κυβερνούσαν με την λογική της ενισχυμένης αναλογικής όλα τα προηγούμενα χρόνια, Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε όμως ότι η εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο του 2015 δεν είναι μονοδιάστατη. Δεν είναι μόνο εντολή ισχυρής και επίμονης διαπραγμάτευσης για να βελτιωθεί η συμφωνία, για να προφυλαχθούν δικαιώματα. Ο λαός μας έδωσε εντολή και για μεγάλες αλλαγές, συνολικές και ριζικές αλλαγές, και αυτή την εντολή ρήξης με το παλιό καθεστώς θα υλοποιήσουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μας κατηγόρησε ο κ. Μητσοτάκης για καιροσκοπισμό. Μας είπε ότι είμαστε καιροσκόποι που φέρνουμε στη Βουλή ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών της αριστεράς. Γιατί άραγε είμαστε καιροσκόποι? Γιατί δεν το φέραμε τη στιγμή που η χώρα βρισκόταν στη μεγάλη αγωνία μιας δύσκολης και επίμονης διαπραγμάτευσης? Ή δεν το φέραμε πριν την πρώτη αξιολόγηση, τη δύσκολη πρώτη αξιολόγηση, την πιο δύσκολη, όταν θα ήταν και δημοκρατικό ατόπιμα, η αντιπολίτευση δεν είχε καν εκλεγμένη ηγεσία? Και το φέρνουμε σήμερα τρία χρόνια πριν από τις επόμενες εκλογές. Και έκανε μάλιστα μία αναδρομή στο παρελθόν. Μας είπε ότι η αναλογική φέρνει ακυβερνησία πάντα, και βεβαίως αναφέρθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη κάνοντας αναφορά στην Ιταλία. Αλλά ξέχασε να πει ότι σχεδόν στην πλειοψηφία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, είτε μελών της Ευρωζώνης είτε όχι, υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια η ισοτιμία της ψήφου και συνεργατικές κυβερνήσεις και μια κουλτούρα συνεργασιών. Μια κουλτούρα συνεργασιών που στην Ελλάδα τη μάθαμε μετά τον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος με τα μνημόνια από το 2012 και μετά. Μια κουλτούρα συνεργασιών που βεβαίως θέλοντας και μη, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, διέπραξαν τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν με τη λογική του οδοστρωτήρα του δικοματισμού της δεκαετία του 80 και του 90, το 2012. Και που τώρα επίσης υπάρχει και παρά τις 50 έδρες μπόνους. Η ανάγκη συνεργασιών και μια κουλτούρα συνεργασιών. Τι είναι λοιπόν αυτό που λέμε εμείς? Λέμε ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κλείνει ένας μεγάλος πολιτικός κύκλος. Και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Ένας μεγάλος πολιτικός κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως μετά τη μεταπολίτευση το 1974, με την ανάδειξη του Πασόκ ως βασικού πόλου τότε της κεντροαριστεράς, που είχε τα στοιχεία του δικοματισμού, τον οποίο γνωρίσαμε. Κάποιες φορές πολύ μεγάλης πόλωσης, ακόμα και τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία, με δύο ισχυρά κόμματα που είχαν σύπλην 40% και την αριστερά που ήταν στο 10% ως ένας τρίτος μικρός πόλος. Και βεβαίως η παράταξή σας τότε, ορθώς ενδεχομένως με βάση τη λογική του συμφέροντός της, του πολιτικού της συμφέροντος, αρνείτο την απλή αναλογική, δεδομένου ότι θα δημιουργούσε μια κουλτούρα συνεργασιών, προγραμματικών συγκλήσεων που θα οδηγούσε σε κυβερνήσεις του ενός εκ των δύο πόλων με την αριστερά. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε και να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Σε μια άλλη εποχή και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κόμματα του 40% δεν υπάρχουν σήμερα. Και βεβαίως μπορείτε να έχετε το δικαίωμα να
Έχετε ή την αλαζονία ή την έπαρση ότι μπορεί να το διεκδικήσετε, κύριε Μητσοτάκη, όπως μπορείτε να το κάνετε αυτό βεβαίως. Άλλωστε, έχετε μια μεγάλη χαρά γιατί βγήκαν, λέει, κάποιες δημοσκοπήσεις που σας δείχνουν πρώτους. Δεν θα αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που πέρυσι τέτοια εποχή δίνανε τον ναι μπροστά και βγήκε 24 μονάδες πίσω. Που το Γενάρη του 2015 ήταν τη Νέα Δημοκρατία μπροστά και έχασε με 7,5 μονάδες. Και που το Σεπτέμβρη έδιναν ντέρμπι και χάσατε με 7 μονάδες διαφορά. Θα αναφερθώ στο γεγονός ότι καμία από αυτές τις δημοσκοπήσεις, μα καμία, δεν σας δίνει μια δυναμική να υπερβείτε τα ποσοστά που φέρατε τον περασμένο Σεπτέμβρη και τον Γενάρη του 2015, το 30%. Έχετε όμως την ελπίδα να θεωρείτε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια λογική του δικοματισμού, του παλιού δικοματισμού. Με γεια σας και χαρά σας. Αυτό όμως το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι έρχεστε σήμερα να μιλήσετε εσείς σε εμάς για καιροσκοπισμό τη στιγμή που εσείς είστε αυτοί που έχετε αλλάξει πολλές φορές άποψη και θέση, και θα εξηγηθώ. Διότι εμείί είχαμε πάγει τη θέση της απλής αναλογικής. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι. Το διαλέγω μεταξύ πολλών που έχουν γραφτεί κατά καιρούς για να υπερασπιστούν την αντίληψη της οτιμίας ψήφου και την ανάγκη ενός εκλογικού συστήματος απλής αναλογικής. Ανάγκη ρητής καθιέρωσης μιας μορφής αναλογικού συστήματος με δεδομένο το γεγονός ότι ως τώρα η κοινοβουλευτική μας εμπειρία έχει καταδείξει πως το αναλογικό σύστημα ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες διεύρυνσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Βουλής. Συνακόλουθα δε της κυβέρνησης, η οποία ούτως ή άλλως στηρίζεται στην εμπιστοσύνη της Βουλής. Ανάγκη λοιπόν, όπως μας έχει δείξει η κοινοβουλευτική εμπειρία, ενός αναλογικού συστήματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όχι, δεν είναι η πρόταση νόμου που κατέθεσε πέρυσι το ΠΑΣΟΚ και δεν την ψηφίζει σήμερα. Είναι η πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση το 2014 σε αυτήν εδώ τη Βουλή. Και υπογράφουν κ. Μητσοτάκης, κ. Μπακογιάννη, κ. Κεφαλογιάννη, κ. Σμακοπούλου, κ. Γεωργιάδης, κ. Βορύδης, κ. Αθανασίου. Ήταν η άποψή σας τη συνταγματική αναθεώρηση του 2014. Και επειδή δεν είναι η μόνη παραφωνία σε σχέση με αυτά που σε νεκρό χρόνο μπορεί να παραδεχτείτε και να πείτε και σε αυτά που πράτετε, θέλω να σας δείξω και κάτι ακόμα. Καταφερθήκατε με ιδιαίτερη έμφαση, καταφερθήκατε με ιδιαίτερη ένταση εναντίον της λογικής ψήφου στα 17. Λέγοντας μάλιστα ότι αποτελεί μια προσπάθεια καιροσκοπική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να θοπεύσει τους νέους ανθρώπους. Και θέλω να καταδέω στα πρακτικά την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη 21/5/2009, η οποία σε παρουσίαση βιβλίου μαζί με τον κύριο Σκανδαλίδη, μάλιστα τότε, τον κύριο Μακρυδημήτρη, είχε οθετήσει την άποψη για ψήφο στα 16, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι στα 17. Λέγοντας ότι ευθέως θα σας πω είναι μια θετική εξέλιξη, είναι μια θετική εξέλιξη διότι η νέα γενιά πρέπει να βγει στο προσκήνιο. Και βεβαίως να θυμηθώ κιόλας ότι αποτέλεσε και πρόταση την οποία εισηγήθηκε και ψήφισε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος ευρωβουλευτής κ. Κυρανάκης, πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για ψήφο στα 16. Στην Ευρώπη βγαίνετε και κάνετε τους προοδευτικούς. Εδώ παρά είστε συντηρητικοί. Εδώ δεν μπορείτε να χωρέσετε καμία άλλη άποψη. Και μιλάτε λοιπόν για πολιτικό αμοραλισμό. Πολιτικό αμοραλισμό γιατί εμείς φέρνουμε στη Βουλή 3 χρόνια πριν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ένα πάγιο αίτημα της αριστεράς και δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων τη στιγμή που εσείς βεβαίως κατά καιρούς έχετε πει
πολλά και διαφορετικά πράγματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άποψή μας είναι ότι όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε ότι έχει κλείσει ένας σημαντικός κύκλος μεταπολιτευτικός και βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, τόσο πιο γρήγορα θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε να περάσουμε από έναν άγωνο δικοματισμό του παρελθόντος, δεν ευθύνεται για όλα, αλλά ευθύνεται για πολλά, σε ένα γόνιμο διπολισμό. Σε ένα γόνιμο διπολισμό με κυβερνήσεις συνεργασίες. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου, λοιπόν, δεν είναι κίνηση αντιπερισπασμού από τη συγκυρία, όπως ισχυρίζεστε. Κινήσεις αντιπερισπασμού δεν κάνουμε εμείς. Κινήσεις αντιπερισπασμού κάνετε εσείς και πολλές, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά αντανακλά ακριβώς τη συνειδητοποίησή μας ότι πρέπει να περάσουμε σε μια νέα εποχή και να βοηθήσουμε το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα και τις πολιτικές δυνάμεις να σκέφτονται με άλλους όρους. Διότι, κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε, κατανοώ την μεγάλη σας επιθυμία να γίνετε πρωθυπουργός. Όμως πρωθυπουργός δεν μπορεί να γίνεται επειδή σας αγάπησαν οι εκδότες χρεοκοπημένοι, ούτε επειδή σας αγάπησε ο κ. Θοδωράκης και η κυρία Γεννηματά. Μόνο αν σας αγαπήσει ο λαός θα γίνεται πρωθυπουργός, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και γνωρίζει ποια συμφέροντα εξυπηρετείτε. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε κάποια γεγονότα τα οποία για μένα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Διότι το τελευταίο διάστημα έχετε σχεδόν πέσει ηρωικά μαχόμενος υπέρ της προσπάθειας να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός για τις αντιληπτικές άδειες. Εξαντλήσατε όποια θεσμική δυνατότητα είχατε για να καθυστερήσει αυτός ο διαγωνισμός με την προσχηματική άρνησή σας να συνενέσετε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πονομεύσατε τη συγκρότηση και λειτουργία του και έτσι στερήσατε από την ανεξάρτητη αρχή τη δυνατότητα να διενεργήσει το διαγωνισμό για τις άδειες. Και όταν ύστερα από τρεις μήνες άγωνων προσπαθειών δικών μας για συνένεση νομοθετήσαμε να γίνει ο διαγωνισμός από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, τότε υιοθετήσατε το αίτημα της διαπλοκής για νέες εκλογές. Να φύγουμε εμείς για να γλιτώσουν εκείνοι. Να είστε βέβαιος όμως, κύριε Μητσοτάκη, ότι ούτε εμείς θα φύγουμε ούτε αυτοί θα γλιτώσουν. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι το 2019 και μετά το 2019 με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας εξηγήσετε κάτι. Τι ακριβώς είναι αυτό που είπατε προχθές μετά τη συνάντησή σας με τις δικαστικές και εισαγγελικές ενώσεις πριν τρεις μέρες, νομίζω. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ανεχθεί παιχνίδια με τη δικαιοσύνη. Και ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε? Μήπως αναφέρεστε στις αιτήσεις που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την επιτάχυνση της εκδίκασης των δύο υποθέσεων της Siemens για την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ το 97 και για τα μαύρα ταμεία που τροφοδοτούσαν τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για δεκαετίες? Είναι μήπως παρέμβαση στη δικαιοσύνη η επίκληση του κώδικα ποινικής δικονομίας για υποθέσεις εξαιρετικής φύσης? Προφανώς είναι προτιμότερη για σας η επαόριστη αναβολή της δίκης της Siemens. Να μην γίνει ποτέ. Γι' αυτό και σπεύσατε να πάρετε θέση και να χαρακτηρίσετε παρέμβαση στη δικαιοσύνη την καθόλου νόμιμη και εύλογη υποβολή αιτήματος για την επιτάχυνσή της. Αλλά αν ανησυχείτε, καλά κάνετε και ανησυχείτε, γιατί η δίκη της Siemens θα γίνει, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί και θα υπάρξει δικαστική απόφαση. Γιατί η μόνη παρέμβαση που κάνει η κυβέρνησή μας στη δικαιοσύνη είναι να επισημαίνει διαρκώς την ανεξαρτησία της, την πλήρη αυτονομία της από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που την πολιορκούν. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
Μήπως το μεσοδιάστημα από προχθές μέχρι σήμερα που ανεδείχθηκε αυτό το θέμα προλάβατε να απομπέψετε τον κύριο Σκλαβούνη από τη θέση του υπευθύνου για την ανάπτυξη και τη συγγραφή του κυβερνητικού σας προγράμματος για την ανάπτυξη? Αν δεν προλάβατε, πείτε μας γιατί. Μετά τον κύριο Παπασταύρο, άλλος ένας στενός σας συνεργάτης έχει το know-how της φοροδιαφυγής, την τεχνογνωσία της φοροδιαφυγής και ελέγχεται για ένα ζήτημα για το οποίο αφιερώνει σχεδόν μισή σελίδα η εφημερίδα των Financial Times. Και για την ανάγκη επιτέλους να υπάρξει σε αυτή τη χώρα δικαιοσύνη για το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού με τις δικές σας επιλογές βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης όταν κάποιοι άλλοι έβγαζαν τα χρήματα για της τεχνογνωσίας τελεχών σας στο εξωτερικό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε και μια μικρή αναφορά στα κόμματα του κέντρου. Δεν θα μακρηγορήσω πολύ. Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει πραγματικά με το Πασό και το Ποτάμι είναι κάτι το οποίο δυσκολεύομαι κατανοήσω. Βέβαια, σας ακούω σήμερα και σκέφτομαι ότι για σας πρέπει να είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Ξέρετε, δεν είναι όλοι που έχουν αποφασίσει να συμπορευτούν μαζί σας και ενδεχομένως να μπουν και στα ψηφοδέλτιά σας. Είναι και κάποιοι άλλοι που δεν έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις. Άρα είναι πολύ δύσκολη μέρα για αυτούς. Πιστέψτε με. Και αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω και μου φαίνεται οξύμορο είναι το γεγονός ότι αρνείστε. Μπορεί να έχετε τους λόγους σας να κατηγορείτε την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, για τον λόγο, τις προθέσεις της, ποιες είναι οι σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Όλα αυτά μπορεί να τα λέτε. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογήσετε είναι ότι σε μια ιστορική στιγμή, ότι είναι η πρώτη φορά που η κυβερνητική πλειοψηφία φέρνει ένα αίτημα για πλήρη αναλογική, το οποίο κατεξοχήν ευνοεί τα μικρά κόμματα και ιδίως τα κόμματα του κέντρου για να παίξουν ένα ρυθμιστικό ρόλο, βαρύνον ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Βαρύνοντα ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Δεν πειράζει. Ξέρετε, εγώ ομιλώ εκτός κειμένου και μπορεί να κάνω και κανένα λάθος. Θα τα βλέπετε εσείς που παπαγαλίζετε όλη την ώρα. Κύριε Τζαβάρα, σήμερα έχετε υπερβεί κάθε όριο. Για ηρεμήστε όλοι. Δεν μπορώ λοιπόν να κατανοήσω. Δεν μπορώ να κατανοήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον λόγο για τον οποίο αρνούνται αυτά τα κόμματα, πλην βεβαίως της ενός κεντρών του κύριου Λεβέντη, τον οποίο σήμερα θυμηθήκατε να τον λιδωρήσετε. Όλο το προηγούμενο διάστημα τον υμνούσατε. Ιδίως όταν τοποθετήθηκε εναντίον της πρότασής μας για το διαγωνισμό. Τότε ήταν κορυφαίος πολιτικός παράγων. Σήμερα, που κράτησε μια στάση σύμφωνα με τη λογική που αυτόν, όπως το κόμμα του ορίζει, ένα μικρό κόμμα του κέντρου, το συμφέρει να κρατήσει. Τον λιδωρείτε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω, αλλά μην με διακόπετε γιατί πρέπει να ολοκληρώσω την ομιλία μου, έχουμε κουραστεί όλοι. Δεν κατανοώ λοιπόν ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αρνείστε να αποδεχθείτε ένα πολιτικό δώρο, να παίξετε σημαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή του τόπου. Προτιμάτε ενδεχομένως το ρόλο του συμπληρώματος της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, όπως είχατε προτιμήσει και το ρόλο του συμπληρώματος στην κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, με τον κ. Βορύδη, τον κ. Γεωργιάδη, όλους αυτούς τους ιδεολογικά συγγενείς σας, όχι βέβαια, και διαπράτεται πράγματι ένα ιστορικό ατόπιμα. Κάποιοι χαρακτήρισαν
Κάποιοι χαρακτήρες. Κύριοι, σας παρακαλώ, υπάρχουν και αστεία απ' έξω, εντάξει. Είπαμε. Ένα όριο. Μην το υπερβούμε. Να, εδώ είμαι. Και κάποιοι χαρακτήρισαν αυτή την... αλλού. Άντε, μπράβο. Αν μου επιτρέπετε, να συνεχίσω, κύριε Δασούλα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιοι, λοιπόν, χαρακτήρισαν αυτήν την... αυτό το ατόπιμα παρόμοιο του ιστορικού λάθους της αριστεράς του 1989. Δεν θα συμφωνήσω μαζί τους για τον εξής λόγο. Γιατί το 1989 βεβαίως έκανε το ιστορικό λάθος και το πλήρωσε η αριστερά να συνεργαστεί τότε με τον κύριο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η πρόταση που απευθύνθηκε στην αριστερά το 1989 για την ψήφιση της απλής αναλογικής ήταν μια πρόταση που αν την υιοθετούσε θα οδηγούσε άμεσα σε κλείσιμο της Βουλής. Και άρα η αριστερά θα χρεώνονταν τη μεγάλη ηθική ευθύνη να μην υπάρξει καμία διερεύνηση για τα πιθανά αδικήματα που τότε απασχολούσαν τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Πράγμα το οποίο δεν είχε το δικό δικαίωμα να χρεωθεί ως ευθύνη. Εσείς τώρα, δίχως καμία δικαιολογία, αρνείστε ένα δώρο ιστορικού χαρακτήρα προς εσάς και ταυτίζεστε με τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Αρνείστε τις δικές σας προτάσεις και φυσικά αρνείστε τους ίδιους τους εαυτούς σας. Στην πραγματικότητα όμως, αρνούμενοι να παραλάβετε αυτό το δώρο, μας το γυρίζετε πίσω. Μας κάνετε εμάς ένα πολύ μεγάλο δώρο. Αποκαλυπτόμενοι στον ελληνικό λαό, μας χαρίζετε και την ηθική υπεροχή ότι το είπαμε και το υλοποιήσαμε, φέραμε και θα εφαρμόσουμε, θα ψηφίσουμε την απλή αναλογική και τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός το 2019 να μας δώσει την πλειοψηφία και να σας βάλει οριστικά το παλιό πολιτικό σύστημα, το χρονοτούλαπο της ιστορίας, για να θυμηθώ και μια άλλη ιστορική φράση.